ξέρουμε ότι είναι δύσκολες στη θέση. Ο Πάουκ είχε να σκόρει την πρώτη θέση. Είναι υπαρκώς ο κίνδυνος να βγει και τέταρτος. Αν μπορεί, σε παρακαλώ, με τον δικό σου τρόπο μια εξήγηση για αυτή τη συνέχεια. Τι, τώρα ό,τι και να πούμε, πραγματικά έρχεται σε δεύτερη μοίρα. Η ομάδα φέτος απέτυχε πλήρως. Πραγματικά υπάρχει κίνδυνος ακόμα να τερματίσουμε και τελευταίοι στα play-off. Αλλά έστω και την τελευταία στιγμή πρέπει να πάμε μέσα στην Τρίπολη και επιτέλους να βγάλουμε πείσμα και εγωισμό κάθε παίχτης ξεχωριστά και να πάρουμε κάτι θετικό. Μιλώντας πριν από λίγο, ο Κλάους είπε ότι η ομάδα είναι άρρωστη. Αν είναι ο Σαββίδης, θα μας έρθει να όλους. Συμφωνείς, έχεις κάποια άλλη άποψη? Τώρα το να παίρνουμε βιαστικές αποφάσεις νομίζω είναι το μόνο εύκολο. Αυτή η ομάδα, ο κόσμος την αποθέωνε πριν λίγους μήνες, είναι οι ίδιοι παίχτες, δεν είναι διαφορετικοί. Το τι έφταιξε πρέπει να κάτσουν να το αναλύσουν περισσότερο οι υπεύθυνοι και εμείς βέβαια, μεταξύ μας. Αλλά έφτασε στο τέλος αυτή η χρονιά και νομίζω ότι εύχομαι να μην ξανάρθει μια τέτοια χρονιά για τον ΠΑΟΚ. Είναι πολύ δύσκολο, θα κάνουμε τα δύνατα δυνατά για να το πετύχουμε. Είσαι δεκασμένος και συναρτηματικά είσαι φωτισμένος. Μετά το μάτσο με τον Παναθηναϊκό μας έλεγε στο αεροδρόμιο ότι αυτό το μάτσο το επόμενο είναι ζωής και θανάτου. Τώρα τι έχεις να πεις έστω για την τελευταία μας, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει ελπίδες. Για δεν υπάρχουν πλέον άλλα λόγια. Τα έχουμε πει όλα από την αρχή της χρονιάς, μόνο μιλάμε. Πρέπει επιτέλους να βγάλουμε τον εγωισμό μας μέσα στο γήπεδο. Τίποτα άλλο, αυτό είναι.